Με μια εργολαβία που θα κρατήσει σχεδόν 7 ημέρες, ο Δήμος Βόλου θα καθαρίσει την έκταση των 34 στρεμάτων της συνοπνευματικής του εργοστασίου Φάντασμα στην καρδιά της Συνιακίας Αγίων Αναργύρων που αποτελεί εστία μόλυνσης. Από σήμερα, τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου έπιασαν δουλειά, καθαρίζοντας αρχικά το οικόπεδο στο πίσω μέρος του εργοστασίου από ξερόχορτα που αποτελούν πηγή κινδύνου για πρόκληση πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, θα απομακρυνθούν μπάζα και σκουπίδια ώστε ο χώρος να εφρεπιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Πριν από μήνες, είχα στείλει ένα έγγραφο στην εισαγγελέα και για να κινήσει τη διαδικασία επιβολής υποχρέωσης στον ιδιοκτήτη να καθαρίσει την έκταση. Πέρασε λοιπόν ένα χρονικό διάστημα αρκετών μηνών. Αν κάνω λάθος, 4-5 μήνες. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Όμως οι διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι δικαιολογημένες. Γι' αυτό πλέον αποφασίσαμε ως Δημοτική Αρχή αυτή την παρέμβαση του καθαρισμού να τον κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας. Κάναμε λοιπόν, πήραμε απόφαση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, κάναμε την δημοπρασία. Έρχομαι εργολάβο, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα να καθαρίζει την έκταση. Με την, βέβαια, έχει ενημερωθεί η εισαγγελέα και η αστυνομία, ούτως ώστε πλέον να έχουμε όλη την νομιμότητα αυτής της παρέμβασης, γιατί παρεμβαίνουμε τώρα ως Δημοτική Αρχή σε μια ιδιωτική έκταση. Για το Δήμο Βόλου αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα η αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου της συνοπνευματικής εταιρείας, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να δημιουργηθούν αθλητικές υποδομές, σχολικές εγκαταστάσεις και κοινόχρηστοι χώροι αναψυχής. Ωστόσο, όπως ανέφερε σήμερα και ο Δήμαρχος Αλέκος Βούλγαρης, η προσπάθεια για την απόκτηση από το Δήμο της έκτασης των 34 στρεμάτων καθ' άλλο παρά εύκολη είναι, καθώς οι εγκαταστάσεις και το οικόπεδο έχουν δεσμευτεί από το Ελληνικό Δημόσιο και την Εθνική Τράπεζα. Επομένως, πρέπει να υπάρξει ένα συνδυασμό του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων να διαθέσει κάποια χρήματα να αποκτήσει την έκταση να γίνουν τα σχολεία. Της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και θα το δούμε και αυτό στην προοπτική των ουσιακών αγώνων, να αποκτήσει την έκταση που είναι χαρακτηρισμένη για χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων. Και απομένει πλέον στο Δήμο το κομμάτι αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος, ως πάρκο. Αυτό αναφέρει το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Αυτές είναι λοιπόν οι διαδικασίες που έχουμε ξεκινήσει και θα τις προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση που πραγματικά θα δώσει δυνατότητα να αποκτηθεί αυτή η έκταση.